Πάμε εμείς τώρα σε έναν άνθρωπο που είναι άνθρωπος του μπάσκετ, αλλά νομίζω ότι και όχι μόνο θα μπορούσα να προσθέσω. Είναι χαρά μου να έχουμε απόψε εδώ μαζί μας τον Παναγιώτη τον Χριστόφορο. Παναγιώτη, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα, Γιώργο. Μπάσκετ, αλλά πρέπει να πω στον κόσμο ότι όταν ακούμε Χριστόφορος, το όνομα αυτό στην Ελλάδα το έχουμε συνδέσει με την πάλη. Έτσι, νομίζω πως ούτως ή άλλως την αγάπη για τον αθλητισμό και σε σένα και στον αδερφό σου, τον Κώστα, σας την πέρασε ο πατέρας σας, ο Δημήτρης Χριστόφορος, ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα όλων των εποχών στην ελληνική πάλη, που κάποτε, εγώ το ξέρω, δεν ξέρω αν το ξέρουν πολλοί, έκανε ακόμα και μαραθώνιο και ήταν και εκεί καλός. Στους πρώτους 100 τερμάτισε, ακριβώς. Στους πρώτους 100, όταν ήταν στα νεανικά του χρόνια στην Αθήνα. Ήταν σε μια ηλικία στα τελειώματα του αθλητισμού του. Τη πορεία του αθλητισμού ήταν γύρω στα 37-38. Ήταν όμως τόσο γυμνασμένος που τερμάτισε στους πρώτους 100 του μαραθώνιου της Αθήνας. Ναι, απλά υποθέτω, Παναγιώτη, ότι οι πάλι με το μαραθώνιο θέλουν τελείως διαφορετική προπόνηση. Δεν ξέρω πόσοι είναι αυτοί που έχουν καταφέρει σε ένα άθλημα δυνατό να είναι καλοί και να είναι καλοί και σε ένα άθλημα που θέλει αντοχή. Ελάχιστοι. Ο πατέρας μου ήταν πολυεργαλείο. Είναι μοναδικός. Πραγματικά. Και κάποτε, όχι κάποτε, είναι περίπου 10 χρόνια, ήταν οι πρώτες μου αθλητικές ιστορίες στην εφημερίδα Νέα Κρήτη, αυτό το θέμα, με coach το γιο, τον αδερφό σου, ο πατέρας σου πήγε σε παγκόσμιο βετεράνο στην πάλη και πήρε χάλκινο μετάλλιο. Ακριβώς, ήμουν παρόν και ήταν από τις πιο συγκινητικές στιγμές της ζωής μου. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Στην Αθήνα νομίζω είχε γίνει. Στην Αθήνα έγινε στο Taekwondo, το ξέρω το Taekwondo. Ήταν συγκλονιστικές οι στιγμές. Το επιστέγασμα μιας καριέρας πολλών ετών και για μένα θα μείνει χαραμένο για πάντα στη μνήμη μου. Τώρα, να έρθω σε σένα. Συνηθίζουμε να λέμε, αλλά έχει γίνει φράση κλισέ, ότι είσαστε άνθρωποι με ειδικές ικανότητες και όχι με αναπηρία, αλλά για σένα είμαι σίγουρος και το ξέρω καλά να μου επιτρέψεις να πω ότι ισχύει αυτό και δείχνεις τις ικανότητες σου χρόνια τώρα στο μπάσκετ με αμαξίδιο. Δεν ξέρω αν σου άρεσε εξίσου και κάποιο άλλο άθλημα ή το είχες περισσότερο με το μπάσκετ και το επέλεξες. Πώς έγινε? Εγώ είχα ξεκινήσει, είμαι 21 χρόνια στο αναπηρικό αμαξίδιο, αλλά είχα ξεκινήσει με κολύμβηση. Το μπάσκετ ήρθε στη ζωή μου τα τελευταία 6 χρόνια. Λόγω κάποιων συνθήκων στην πόλη μας δεν υπήρχε το μπάσκετ με αμαξίδιο. Μετά πριν από 6 χρόνια ιδρύθηκε μια ομάδα στο Ηράκλειο. Τότε ενεργοποιήθηκε το ενδιαφέρον για το μπάσκετ. Και τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 4-3 χρόνια, μου έγινε μια τιμητική πρόταση από την ομάδα της καρδιάς μου, τον Παναθηναϊκό. Πήρα μεταγραφή στον Παναθηναϊκό και πραγματοποίησα το όνειρο της ζωής μου να σηκώσω μια κούπα με την ομάδα της καρδιάς μου και ουσιαστικά να τελειώσω και την καριέρα μου στον μπάσκετ στην ομάδα της καρδιάς μου, τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, εγώ το ξέρω πως είσαι Παναθηναϊκός, αλλά μας το τονίζει συνέχεια. Σε πειράζω. Στο μπάσκετ, λοιπόν, με αμαξίδιο, που αυτό πραγματικά σου έδωσε την ευκαιρία και να παίξεις εκεί. Ήταν ένα όνειρο για σένα να βάλεις αυτή τη φανέλα, το ξέρω. Ακριβώς. Αλλά και να παίξεις και δίπλα με παίκτες, για παράδειγμα το περασμένο καλοκαίρι, που είναι τεράστιοι. Δηλαδή, Δημήτρη Διαμαντίδη, παίκτες από το NBA, όπως τον Πετρούσεφ που πήρε πρόσφατα ο Ολυμπιακός και θα τον βλέπουμε με τον Ολυμπιακό στην Ευρωλίγκα, το Σέρβο. Ακριβώς. Οι εμπειρίες αυτές νομίζω δεν συγκρίνονται εύκολα. Πέρσι το καλοκαίρι μου έγινε μια τιμητική πρόσκληση από τον Γιώργο τον Μπριντεζή, που διοργανώνει ένα τουρνουά στη Σύρο, το Aegean Ball Festival. Το οποίο εκεί μαζεύονται. Φέτος το καλοκαίρι και φέτος και πέρσι, με έχουν καλέσει δύο χρονιές. Μαζεύονται η αφρόκρεμα του ευρωπαϊκού μπάσκετ και όχι μόνο, και βετεράνοι αλλά και ενεργεία παίχτες, όπως ο Μιλουτίνοφ, ο Λεσόρ ήταν φέτος. Ήταν πάρα πολλοί παίχτες. Μου έγινε μια τιμητική πρόσκληση να συμμετέχω ως πρώτος άνθρωπος με αναπηρικό αμαξίδιο που θα έπαιζε με ανθρώπους χωρίς αναπηρία. Δηλαδή, κάναμε τους αγώνες στο τουρνουά κανονικά, εγώ συμμετείχα κανονικά, ως ίσως προς ίσον. Θέλαμε να περάσουμε ένα μήνυμα λοιπόν μέσα από αυτό το τουρνουά, ότι δεν υπάρχουν διαχωρισμοί, αποκλεισμοί. Ήταν ένα φοβερό event. Περάσαμε ένα πολύ ισχυρό μήνυμα. Και κατά περίεργο τρόπο η ομάδα μου πήρε και το τουρνουά φέτος, παρόλο που συμμετείχα στην ομάδα που υποτίθεται θα είχε ένα μειονέκτημα επειδή συμμετείχα εγώ. Και όμως πήραμε το τουρνουά και σηκώσαμε την κούπα και στο τουρνουά. Εγώ περιμένω και ένα τηλέφωνο. Έχουμε μια έκπληξη στον Παναγιώτη, οπότε το έχουμε. Ωραία. Να πούμε μια καλησπέρα και ας ακούσει μόνος του την έκπληξη που του έχουμε του Παναγιώτη. Καλησπέρα σας. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα στον κόσμο.
Έχει πει πάρα πολλές φορές ο Παναγιώτης ότι η ομάδα της καρδιάς του είναι ο Παναθηναϊκός, αλλά το ξέραμε. Μάλλον είναι και η δική σας, έτσι. Όλη η οικογένεια, επειδή και ο μπαμπάς ήταν με το χρώμα του Παναθηναϊκού παγκόσμιος πρωταθλητής, είναι λογικό να είμαστε λίγο παραπάνω δεμένοι. Αλλά επειδή καταλαβαίνω ότι για τον Παναγιώτη μιλάμε αυτή τη στιγμή, εγώ θέλω να σου πω ότι... Να κάνω τις συστάσεις. Είναι ο αδερφός του Παναγιώτη Χριστόφορος στο τηλέφωνο, ο Κώστας ο Χριστόφορος, προπονητής ομοσπονδιακός στην Πάλη, με μεγάλες επιτυχίες, και όλη σχεδόν η οικογένεια εξακολουθεί να κάνει πάλι. Μόνο ο Παναγιώτης κάνει μπάσκετ, παίζει μπάσκετ. Και το στήριγμά του. Κάνει και αυτός πάλι στην πραγματικότητα. Και το στήριγμά του είσαι, λέει Κώστα. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Να το ξέρει και ο κόσμος αυτό, ότι δεν είναι εύκολο ένα παιδί που είναι στο καρότσι να μπορέσει να κάνει γενικά αθλητισμό. Πολλοί το προσπερνάνε γιατί λένε, μένουν στην εντύπωση. Αλλά όταν κλείσουν τα φώτα, αυτός που είναι στο καρότσι ξέρει ότι όταν τελειώσει ο αγώνας, όταν τελειώσει το χειροκρότημα, πρέπει να καταφέρει να ξανακάτσει από το αμαξίδιο στο αμάξι του, να ξαναπάει σπίτι να κάνει μπάνιο, να περάσει δύσκολες στιγμές για να έρθει στην καθημερινότητά του. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι έτσι κι αλλιώς είναι ήρωες. Θα πρέπει να είναι παράδειγμα για την κοινωνία μας. Και να το πω απλά, βάζοντας και εμένα σε αυτή τη θέση, οι περισσότεροι μάλλον θα παρετούμασταν σε αυτή τη θέση. Είναι πολύ αξιόλογο λοιπόν να βλέπουμε, όχι μόνο τον αδερφό μου, να βλέπουμε παιδιά που καταφέρουν και προσπαθούν και αθλούνται και αγωνίζονται και δεν τους βάζει κάτω η ζωή, μας δίνουν συνεχώς μηνύματα και διδάγματα. Είμαστε περήφανοι για όλους αυτούς. Δεν ήθελα κάτι άλλο από σένα, Κώστα. Εμείς θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή. Ήθελα έτσι μια μικρή παρένθεση μαζί σου, γιατί συγκίνησες και τον Παναγιώτη με όσα άκουσε. Είπε ήδη ότι είναι το στήριγμά σου. Μια κουβέντα για να κλείσουμε. Παναγιώτη, η οικογένειά σου γενικά σε στηρίζει πολύ όλα αυτά τα χρόνια. Χρόνια, από την πρώτη στιγμή που μου ήρθε αυτή η δυσκολία στη ζωή, είναι το στήριγμά μου, η μητέρα μου, ο πατέρας μου, ο αδερφός μου, η γυναίκα μου, τα παιδιά μου τώρα. Δεν η κορούλα σου την έβαλε στην Πάλη. Η κορούλα μου είναι στην Πάλη. Μπορούν και κορίτσια. Βεβαίως. Ελευθέρα Πάλη. Ήταν επιλογή της, χωρίς να την πιέσω καθόλου. Με κάνει περήφανο που της αρέσει τόσο πολύ αθλητισμός. Τελικά είναι στο DNA, μάλλον, του Χριστοφορέκου. Και ευελπιστούμε για. Και ο ανιψιός μου είναι φοβερό ταλέντο στην Ιερομαϊκή Πάλη. Μας κάνει συνέχεια περήφανος. Πήρε και ένα χάλκινο μετάλλιο σε πανελλήνιο πρόσφατα. Ακριβώς. Πιστεύω ότι ο ανιψιός μου θα κάνει μεγάλα πράγματα στην Πάλη. Θα το θυμάμαστε αυτό που θα σου πω. Θα το δεις στο μέλλον ότι θα κάνει μεγάλα πράγματα. Με κάνει πολύ περήφανο και ο ανιψιός μου. Γενικώς είναι στο DNA της οικογένειάς μας και για μένα με ευχαριστεί πάρα πολύ, γιατί ο αθλητισμός είναι η διέξοδος πολλών προβλημάτων και πιστεύω είναι το φάρμακο για την ψυχή του ανθρώπου. Το λέω με πάση επίγνωση αυτό που σου λέω. Κάτι τελευταίο, πρόλαβες τον παπά σαν παίκτη στην ομάδα μπάσκετ Μαξίδιο του Παναθηναϊκού? Βεβαίως, είμαστε συμπαίκτες με τον Νίκο τον παπά. Πάνω απ' όλα ο Νίκος έκανε την κίνηση για να διαφημίσει το άθλημά μας και να περάσει ένα μήνυμα πολύ ισχυρό, ότι δεν υπάρχουν αποκλεισμοί. Ο Νίκος μας βοήθησε και με άλλους τρόπους το τμήμα μας, όχι μόνο με την παρουσία του επικοινωνιακά, αλλά και με οικονομική ενίσχυση. Αλλά γενικώς είναι ένας άνθρωπος που μας στήριξε από την αρχή και δείχνει ότι δεν έχει όρια στο πώς βλέπει το άθλημα. Ήταν πάντα δίπλα μας και θα είναι πάντα δίπλα μας ο Νίκος. Mm-hmm. Και πήρες και κύπελο με τον Παναθηναϊκό πέρσι στο Ηράκλειο. Αυτό κι αν ήταν η ευκαιρία σου. Πρωτάθλημα σήκωσα στην πόλη μου, κύπελο στη Λάρισα και πήραμε και το double, το Super Cup στη Λάρισα. Παναγιώτη Χριστόφορε, εμείς θα τα ξαναπούμε με την πρώτη ευκαιρία. Συγχαρητήρια και σε σένα αλλά και σε όλη την οικογένεια που σε στηρίζει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μια εκλεκτή οικογένεια και το γνωρίζω πολύ καλά εγώ πρώτος από όλους. Σε ευχαριστώ, φίλε μου.